Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Σήμερα στο Σεφ στην Κουζίνα μαζί με την κριτική ταβέρνα το Τσικάλι σας μαγειρεύουμε κριτικές συνταγές στριφτάρια με λουκάνικο καπνιστό σφακίων και καραμελωμένη κόκκινη σάλτσα καθώς επίσης λαχταριστούς χοχλιούς μπουρμπουριστούς. Λίγο αργότερα ο Σεφ Λευτέρης Σουλιώτης από το ξενοδοχείο Ετών με Έλαφρον στα Τρίκαλα μας ετοιμάζει μια πεντανόστιμη ψαρόσουπα μπουγιαμπέσα μασαλίας. Καλή σας όρεξη! Ξεκινάει το Σεφ στην Κουζίνα. Πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε για ακόμη ένα απόγευμα Σαββάτου εδώ στην πανέμορφη κουζίνα μας, η οποία θέλω να σας πω έχει γεμίσει με πολύ ωραία προϊόντα, μιας και θα φτιάξουμε εκπληκτικές συνταγές, αλλά πριν σας παρουσιάσω την πρώτη μου καλεσμένη, πάμε να δούμε γρήγορα το βίντεο με τους χορηγούς και επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πριν σας παρουσιάσω την πρώτη μου καλεσμένη, η οποία θα μας μεταφέρει γεύσεις, παρακαλώ, από την Κρήτη σήμερα. Για πρώτη φορά στο Σεφ στην Κουζίνα σας παρουσιάζουμε κριτικές συνταγές. Θέλω να σας παρουσιάσω τον διαγωνισμό που έχουμε σήμερα στην εκπομπή και επειδή θα παρουσιάσουμε κριτικές συνταγές, θα σας δώσουμε λοιπόν ένα δείπνο για 4 άτομα στην κριτική παραδοσιακή ταβέρνα το Τσικάλι, όπου εκεί πραγματικά θα γευτείτε εκπληκτικά φαγητά τα οποία δεν μπορείτε να τα συναντήσετε πάρα πολύ εύκολα. Όσοι έχετε πάει στην Κρήτη σίγουρα γνωρίζετε πολύ καλά από κριτικές συνταγές. Όσοι όμως δεν έχετε πάει στο Τσικάλι λοιπόν, εκεί που θα σας στείλουμε σήμερα με την εκπομπή, θα απολαύσετε ιδιαίτερα φαγητά και πάρα πολύ νόστιμα. Λοιπόν, για να στείλετε SMS, να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό, γράφετε στο κινητό σας Σεφ, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας, την περιοχή από την οποία μας παρακολουθείτε και το κάνετε αποστολή στο 54121. Βλέπετε και πλάνα αυτή την ώρα από τις εγκαταστάσεις από τον καινούριο χώρο που έχει δημιουργήσει το Τσικάλι στα Τρίκαλα. Σεφ, κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54121. Μαζί μου έχω μία γλυκύτατη πραγματικά κυρία, η οποία είναι τόσο εκφραστική, είναι τόσο χαρισματική και τόσο επικοινωνιακή, που πιστεύω ότι σήμερα σε αυτόν εδώ τον πάγκο θα κάνουμε θαύματα, κυρίες και κύριοι, και σας παρουσιάζω ευθύς αμέσως την κυρία Γιούλα Παπανικολάου Μόκα. Γεια σας, κυρία Γιούλα. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Είστε καλά. Χαίρομαι πολύ που ήρθατε στο πλατό μας, στην εκπομπή, γιατί ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό, είχα ζητήσει από την παραγωγή να φτιάξουμε κριτική κουζίνα, να παρουσιάσουμε κριτικά φαγητά. Και με πληροφορήσανε πως εσείς είσαστε ο ιδανικότερος άνθρωπος που το κατέχει αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά? Καλή αργά παρά ποτέ. Καλή αργά παρά ποτέ. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, επειδή εγώ έχω έρθει και στο μαγαζί σας πριν λίγο καιρό και έφαγα, γιατί πριν κάνουμε τα γυρίσματα, λέω ας πάω να δω τι φαγητά έχουν εκεί. Ήρθα και εξεπλάγει πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστα. Και νομίζω ότι και αυτά τα οποία θα παρουσιάσουμε σήμερα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι. Και ιδιαίτερες γεύσεις. Και ιδιαίτερες γεύσεις, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η πρώτη συνταγή που θα κάνουμε σήμερα εδώ με την κυρία Γιούλα είναι τα στριφτάρια, σωστά. Λοιπόν, με λουκάνικα, καπνιστό σφακίων και καραμελωμένη κόκκινη σάλτσα. Σωστά. Πάμε να δούμε τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για την πρώτη μας συνταγή, γιατί αμέσως μετά θα σας κάνουμε και χοχλιούς μπουρμπουριστούς. Για τα στριφτάρια λοιπόν θα χρειαστείτε τα εξής υλικά: στριφτάρια, λουκάνικο σφακίων, κρεμμύδια, ντομάτα, βασιλικό, θυμάρι, ελαιόλαδο με κόκκινη καλύτερη πιπεριά, γραβιέρα, ξινομιζήθρα, βαλσάμικο, θρούμπι, ρίγανη και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Εγώ αυτά που είχα να πω τα έχω πει. Νομίζω πως τώρα πρέπει. Σειρά μου τώρα. Είναι η σειρά σας τώρα, έτσι. Πάσε, και καθώς τα μαγειρεύουμε, θα μαθαίνω εγώ και εμένα. Έτσι, μπράβο. Να ρίξουμε το λαδάκι για να ξεκινήσουμε κιόλας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Η κουζίνα μας έχει ανάψει. Βεβαίως. Όσοι δεν έχετε πάει στην Κρήτη, εάν επισκεφτείτε το Τσικάλι. Είναι παρθένο ελαιόλαδο
Κρητικό Χανίων. Μπράβο. Όσοι θα πάτε στο Τσικάλι, πραγματικά θα είναι μια πολύ καλή αφορμή για να επισκεφτείτε το συγκεκριμένο νησί. Πώς ξεκινάμε? Ρίχνουμε το λαδάκι. Ωραία. Μετά βάζουμε το κρεμμυδάκι, το οποίο έχουμε κόψει σε ροδέλες πολύ λεπτές. Ωραία. Εσείς, κυρία Γιούλα, που είσαστε γέννημα θρέμα την Καλλινή, έτσι. Ναι. Πώς βρέθηκα στα Χανιά? Εσωτερική μετανάστρια. Εσωτερική μετανάστρια. Τυχερή μέσα στην επιτυχία σας όμως. Πήγε ο γιος μου στην Αμερική με τον μπάσκετ, την υποτροφία. Και η κοπελιά μου σπούδαζε Αθήνα. Οπότε πήγαμε και εμείς κάτω στα Χανιά με τον σύζυγο. Παρέμεινα 10 χρόνια. 10 χρόνια, πάρα πολλά. Δούλευα εδώ σαν μάγειρα στα Τρίκαλα. Και πήγα εκεί και συγχρόνως έμαθα και την κρατική κουζίνα. Δούλεψα, είχα την τύχη να δουλέψω σε καλά εστιατόρια. Είχα καλούς δάσκαλους. Πάντως, εγώ τον, επειδή είδα και τον τρόπο που δουλεύετε και στο μαγαζί, έχετε εκτός από πάρα πολύ καλούς συνεργάτες, που είναι και το πιο σημαντικό θεωρώ, ό,τι δουλειά και να κάνεις, υπάρχει πολύ ωραία οργάνωση. Έτσι. Προσπαθούμε. Η οργάνωση πιστεύω γιατί ότι είναι το ωμέγα. Τα λάθη πλέον δεν συγχωρούνται. Ναι, φωνάζετε λίγο στη δουλειά. Γιατί εγώ φωνάζω εδώ. Πάρα πολύ. Φωνάζετε κι εσείς. Ωραία, θα κάνουμε καλή παρέα. Άμα δεν φωνάξεις, δεν γίνεται. Γιατί και εγώ φωνάζω εδώ στα διαλύματα. Είναι λοιπόν, χαμός. Ρίξαμε το κρεμμυδάκι. Να το κάνω εγώ πιο δυνατά. Ναι. Το σοτάρουμε. Λοιπόν, έχουμε βάλει το κρεμμυδάκι να τσιγκαρίζει, κόβουμε και τις ντοματούλες μας. Ναι, κόβουμε τις ντοματούλες μας. Κόβουμε και το λουκανικάκι μας. Σε μικρά κομματάκια. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ρίχνω μέσα και το λουκάνικο. Να τα ρίξω εγώ αυτά μέχρι να κόψεις εσείς τις ντομάτες. Ναι, εντάξει, έτοιμη είμαι. Δεν θέλει πολύ πράγμα. Τα ρίχνω όλα, έτσι. Ναι. Ωραία, τα ρίξαμε και αυτά. Ωραία. Ρίχνουμε και την ντομάτα. Θυμάρι. Α, μου κάνετε και τα κόλπα, εντάξει. Τι να κάνουμε, τα μάθαμε και αυτά. Ωραία, χρειάζεται. Τώρα. Ωραία μου ξεκινάς, μου κάνεις τα τηλεοπτικά κόλπα. Όχι, δεν κάνω τηλεοπτικά κόλπα. Αυτά στην τηλεόραση όμως να ξέρεις που πουλάνε. Αποφεύγω. Να βάζω μέσα μεταλλικό βασικά. Δεν βάζουμε ποτέ μεταλλικό, πάντα με ξύλινη κουτάλα. Ωραία. Πάντα με ξύλινη κουτάλα. Έχετε καταφέρει να κάνετε ένα πολύ ωραίο χώρο στα Τρίκαλα, στα παλιά μανάδικα, το καινούργιο σας στα μαγαζί εκεί, το οποίο εκτός ότι είναι ένας πανέμορφος χώρος, το έχετε φτιάξει τόσο πολύ ωραία designer, το στημένο. Και αυτό έχετε... θα το αφήσουμε σιγά σιγά σιγανή φωτιά τώρα, γύρω στο δεκάλεπτο. Ωραία. Να τηγανιστεί και το λουκάνικο και τα κρυματάκια να πάρουν τη γεύση τους. Και αμέσως μετά είναι να προσθέσουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Ναι. Ωραία. Είσαστε ευχαριστημένοι έτσι από την πορεία του μαγαζιού? Πάρα πολύ. Ε? Πάρα πολύ. Το ρικαλιμάκι να σας έχει αγκαλιάσει. Ναι, είναι, τα πιάτα μας είναι κάτι το ιδιαίτερο. Οι γεύσεις μας έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Πέρα από το καθ' αυτού παραδοσιακό κριτικό, έχουμε προχωρήσει και εμείς σαν μαγαζί. Ένα βήμα μπροστά. Ένα βήμα πιο μπροστά. Βγάλαμε δικές μας συνταγές. Η συνταγή που κάνουμε σήμερα είναι καθαρά δικιά μας συνταγή. Βέβαια τα στριφτάρια είναι χειροποίητο προϊόν. Είναι ζυμαρικό που έρχεται από την Κρήτη. Το λουκάνικο είναι πάλι σφακίων. Δηλαδή τα περισσότερα υλικά σας τα προμηθεύεστε από την Κρήτη, έτσι. Ένα ποσοστό 80% είναι από εκεί. Το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο. Έχω πληροφορηθεί επίσης ότι από το μαγαζί σας έχουν έρθει και πάρα πολλοί σεφ από ναι, όλη την Θεσσαλία. Ναι. Για να αυτό τον καιρό, τουλάχιστον το Χριστουγέννων, είδε πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος. Μπράβο. Και συνάδελφοι από άλλες ταβέρνες, εστιατόρια, πολλοί από Γερμανία που κρατούν εστιατόρια στην Γερμανία. Αν έχετε καταφέρει πραγματικά να κερδίσετε τις εντυπώσεις από τους συναδέλφους σας, τότε μην φοβάστε τίποτα, κυρία Γιούλα. Δεν είναι να φοβάσαι. Απλώς, άμα κάνεις τη δουλειά σου με προσοχή, με επιμέλεια, με μεράκι και με ζήλο, τότε καταφέρεις. Και τα προϊόντα σου είναι τα καλύτερα, δεν κοιτάζεις να βάζεις δεύτερα προϊόντα μέσα στο μαγαζί για να έχεις κέρδη. Το κέρδος είναι η καλή ποιότητα. Μπράβο. Και πολύ καλές τιμές κιόλας. Για τις τιμές θα αφήνω σε εσάς. Εγώ, εμείς, το λέω εγώ που έχω έρθει να και πραγματικά το καλύτερο, βασικά. Έμεινα πολύ, πραγματικά έμεινα πολύ ενθουσιασμένος και ευχαριστημένος από το όλο αποτέλεσμα. Δεν έχω δοκιμάσει, να σας πω την αλήθεια,
χοχλιούς μπουρμπουριστούς που θα κάνουμε μετά. Θα τους κάνουμε σε λίγο. Ναι, σε λίγο με ενημερώσαν ότι θα μαγειρεύσουν και χοχλιούς και έχω πραγματικά απόρρει να δω τι γεύση έχει έτσι με τα σαλιγκάρια όλα αυτά. Εμείς τους χοχλιούς, εγώ παιδιά, όταν πήγα πριν 20 χρόνια τώρα στα Χανιά κάτω, δεν τους ήξερα τους χοχλιούς. Έτσι. Μου λέει, αφεντική να μου, κεραγιούλα, θα κάνουμε χοχλιούς. Τους πήρα, τους έριξα σε μια λεκάνη και γέμισε όλη η κουζίνα με χοχλιούς. Δεν τους ήξερα. Πάντως ο σκηνοθέτης μας, κοιτάξτε τι ωραία πλάνα σας κάνει. Α, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, νομίζω είμαστε εντάξει έτσι. Είμαστε εντάξει. Τώρα ρίχνουμε τη γλυκόξινη σως, η οποία έχει βαλσάμικο, μέλι και ελαιόλαδο κριτικό. Κριτικό, που θα κάνει και τη διαφορά πιστεύω. Τώρα ρίχνουμε το λαδάκι μας, το οποίο είναι καυτερό. Δεν υπάρχει πιπέρι, το κάνω μόνη μου μέσα σε ένα βαζάκι, βάζω πιπεριές. Ναι. Και γίνεται καυτερό το λαδάκι. Με την πάροδο του χρόνου γίνεται καυτερό. Α, να είναι ωραίο μυστικό. Δεν χρησιμοποιούμε καθόλου στις συνταγές μας. Και τώρα ρίχνουμε και τα στριφτάρια μας. Τα στριφτάρια, αν κάποιος θέλει να τα αγοράσει, μπορεί να τα βρει και στο εμπόριο. Εμείς έχουμε στο μαγαζί. Α, πουλάτε έτσι. Πουλάμε, ναι. Ωραία. Τα ανακατεύουμε. Ωραίο πάντως πιάτο, πλούσιο και εντυπωσιακό κιόλας αυτό. Πολύ καλό πιάτο. Πιάτο. Τώρα θα μας πούν και τα παιδιά εδώ μέσα που θα το φάνε. Θα δοκιμάσω. Ναι. Πρώτα εσύ και μετά όλοι οι άλλοι. Όχι, μετά οι υπόλοιποι. Κάναμε συμφωνία πριν βγούμε στον αέρα. Σωστό. Έτσι. Είχα καημό, κυρία Γιούλα, λέω πραγματικά, στις εκπομπές μαγειρικής δεν μπορείς να συναντήσεις εύκολα γυναίκες μαγείρισες. Γιατί είμαστε πάρα πολλές. Ναι, αλλά δεν εμφανίζεστε πολύ εύκολα. Δεν εμφανιζόμαστε, αυτό, αυτό είναι το θέμα. Ότι λοιπόν, δεν εμφανίζεστε. Είμαστε έτοιμοι. Ρίχνουμε αν θέλουμε λίγο δέντρο λίβανο ή για τελευταία. Και άρωμα. Άρωμα. Κλείνουμε την κουζίνα μας. Και σερβίρουμε. Αυτό είναι. Κοιτάξτε τι πιάτο μας έχει κάνει η κυρία Γιούλα. Με λεπτό να τελειώσουμε. Έλα. Ρίχνουμε και τη μυξινομυζήθρα μας επάνω. Α, την τρίβησε έτσι από πάνω. Σε μεγάλο ταλέντο. Είσαι μεγάλο ταλέντο, πραγματικά. Και λίγο βασιλικό για να προσθέσουμε. Και λίγο χρωματάκι στο πράγμα. Καλή σας όρεξη. Κυρία Γιούλα, δεν έχω λόγια, πραγματικά. Αυτά είναι τα στριφτάρια, βεβαίως. Αγαπητές μου φίλες, δοκιμάστε το, να πάρετε γεύσεις. Ο ουρανίσκος. Να εξητάρει τον ουρανίσκο που λέμε, έτσι. Λοιπόν, τα στριφτάρια με λουκάνικο καπνιστό, παρακαλώ, σφακίον, έτσι. Από Κρήτη κατευθείαν μας έρχεται αυτό το φαγητό. Από τα χέρια της κυρίας Γιούλας Παπα-Νικολάου Μόκα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας όρεξη. Τριφτάρια με λουκάνικο καπνιστό σφακίων και καραμελωμένη κόκκινη σάλτσα. Σοτάρουμε το κρεμμύδι που το έχουμε ψιλοκόψει σε ροδέλες και ρίχνουμε μέσα το φιλέτο ελιάς. Έχουμε τηγανίσει το λουκάνικο από πριν και το ρίχνουμε μέσα στο τηγάνι και αυτό προσθέτουμε τη γλυκόξινη σως, η οποία αποτελείται από ελαιόλαδο, βαλσάμικο και μέλι. Συνεχίζουμε ρίχνοντας το θυμάρι και το βαλσάμικο από ελαιόλαδο πιπεριάς και την ξινομυζήθρα. Στο τέλος, προσθέτουμε τα στριφτάρια και τους κύβους γραβιέρας και από επάνω λίγο βασιλικό. Η συνταγή μας είναι έτοιμη. Καλή σας όρεξη! Κυρία Γιούλα, όμως ήρθε η ώρα να δοκιμάσω, έτσι. Και μετά θα δώσουμε στο συνεργείο που είναι πίσω από τις κάμερες. Έτσι. Λοιπόν, να κάνουμε, να τηρούμε και τις συμφωνίες όπως είπαμε. Λοιπόν. Το λουκάνικο πάνω σου είναι το κάτι άλλο. Έλα μου να αφήσεις να το φας με καρύδι και με μέλι. Σε σκάρα ψημένο. Το κάνεις έτσι, όλο το αυτό. Το λουκάνικο. Υπάρχει συνταγή μέσα στο μαγαζί μας. Λουκάνικο σφακίων με μέλι και καρύδι. Τώρα ότι και να μου λες, εγώ έχω τρελαθεί με αυτό εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν σου έκανα τώρα πολύ καυτερό. Πολύ ωραία έγινε. Πω, το κάτι άλλο.
Το τσικάλι ζωγράφισε. Λοιπόν, η πρώτη μας επαφή έγινε με απόλυτη επιτυχία. Ω Παναγία. Πιστεύω ότι θα έχουμε πορεία. Κάτσε να δεις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και επιστρέφουμε γιατί η κυρία Γιούλα έχει ετοιμαστεί να μας παρουσιάσει και χοχλίους μπουρμπουριστούς. Πάμε να δούμε τώρα την κάρτα και σε λίγα δευτερόλεπτα είμαστε ξανά μαζί. Για τα στριφτάρια με λουκάνικο, καπνιστό σφακίων και καραμελωμένη κόκκινη σάλτσα θα χρειαστείτε τα εξής υλικά. Στριφτάρια, λουκάνικο σφακίων, κρεμμύδια, ντομάτα, ελιές, βασιλικό, θυμάρι, ελαιόλαδο με κόκκινη καλύτερη πιπεριά, γραβιέρα, ξινομιζήτρα, βαλσάμικο, θρούμπι, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Λοιπόν, αυτή ήταν η κάρτα με τα υλικά για τα στριφτάρια με λουκάνικο σφακίων. Τώρα, πριν σας παρουσιάσουμε την επόμενη συνταγή με την κυρία Γιούλα Παπανικολάου, θέλω να σας υπενθυμίσω τον διαγωνισμό που έχουμε εδώ στο Chef στην Κουζίνα και είναι φυσικά ένα πάρα πολύ ωραίο δείπνο για 4 άτομα στην παραδοσιακή κριτική ταβέρνα το Τσικάλι, όπου μαγειρεύουμε μαζί τους σήμερα εδώ στην εκπομπή, στα Τρίκαλα, στα παλιά Μανάβικα. Βλέπετε και τα πλάνα από τον χώρο, από το Τσικάλι, και για να δηλώσετε συμμετοχή γράφετε στο κινητό σας Chef, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας στην περιοχή από την οποία μας παρακολουθείτε και το κάνετε αποστολή στο 54121. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Ένας από εσάς τους τηλεθεατές μας, λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή, θα δείτε το όνομά σας, ο τυχερός μας τηλεθεατής, που θα πάρετε μαζί σας 3 άτομα ακόμη, στο σύνολο 4, και θα πάτε στο Τσικάλι να απολαύσετε ιδιαίτερες, ξεχωριστές, πάρα πολύ νόστιμες συνταγές. Είμαστε έτοιμοι, κυρία Γιούλα, να κάνουμε χοχλιούς μπουρμπουριστούς. Για να δω τώρα πώς θα γίνει αυτό. Για να δω. Λοιπόν, ξεκινάμε, αγαπητές μας φίλες πάλι και φίλοι. Παίρνουμε τους χοχλούς. Αφού πάρουμε τους χοχλούς, τους καθαρίζουμε. Θέλουν πολύ καλό καθάρισμα. Πώς γίνεται? Παίρνουμε έναν τον χοχλό. Εδώ μέσα είναι, βλέπεις ότι έχει τη μεμβράνη. Ναι. Κοιμάται ακόμα ο χοχλός. Mm-hmm. Λοιπόν, τον καθαρίζουμε και απ' έξω να φύγουν τα σάλια, γιατί αυτοί είναι ο ένας δίπλα στον άλλον. Είναι ενωμένα. Και πρέπει να τους καθαρίσουμε. Ωραία. Αφού ξυπνήσουν όλοι και βγουν έξω τα κεφαλάκια τους, βάζουμε για ένα φαγητό μόνο αυτοί που έχουν έξω τα κεφαλάκια. Α, μάλιστα. Όχι τα άλλα. Τα άλλα είναι ψόφια. Μάλιστα. Πρέπει να τα πετάξουμε. Ωραία. Τα παίρνουμε, τα βάζουμε στην κατσαρόλα, τα κάνουμε ένα ξέβρασμα, τα σουρώνουμε και μετά τα βράζουμε. Έτοιμα δηλαδή. Είναι έτοιμα. Ωραία. Μετά, αφού τα κάνουμε όλη τη διαδικασία που είπαμε γρηγορότερα, παίρνουμε το τηγανάκι μας, ρίχνουμε το λαδάκι μας. Το κριτικό. Πάντα. Από τα Χανιά. Από τα Χανιά. Από το Μάλεμι συγκεκριμένα. Λοιπόν, ρίχνουμε λίγο λαβράκι μέσα και τοποθετούμε τους κουχλιούς έναν-έναν. Με το κεφάλι προς τα κάτω. Α, μάλιστα. Να το φωτογραφίσω γιατί μ' αρέσει. Βεβαίως, βεβαίως, γιατί όχι. Για μου, Αθανασία, φέρτε μου λίγο σε παρακαλώ. Γιατί θέλω να ενημερώνω και τους τηλεθεατές μέσα από το site που έχουμε στην εκπομπή. Έτσι, κυρίες και κύριοι, μπαίνετε στο www.chefstinkuzina.gr, όπου εκεί βλέπετε αναλυτικά όλες μας τις συνταγές με όλα τα υλικά αλλά και τον τρόπο που παρασκευάζονται. Και φυσικά όσοι έχετε Facebook μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook στη σελίδα μας Chef στην Κουζίνα, όπως ακριβώς το βλέπετε εδώ που το έχουμε στο σκηνικό. Γίνεται πάρτι με τους χοχλιούς. Για να το φωτογραφίσω. Ωραία. Για να πάρω και εσάς. Πάνω απ' όλα. Μπράβο. Έλα, Θανασία. Ρίχνουμε το δεντρολίβανο, αλατάκι. Για, δώστε σε μένα. Δεν βλέπω. Ωραία. Αλατάκι. Και μόλις καταλάβουμε ότι ανάψαν τα σαλιγκάρια, πήρανε, ρίχνουμε μαρουβά, το οποίο είναι κριτικό κρασάκι. Είναι μια ποικιλία καθαρά κριτική. Είναι παλαιωμένο. Είναι γλυκό, τι, σε τι καθώς είναι, τι γεύση. Κουνιακίζει. Α, κουνιακίζει, ωραία. Κουνιακίζει. Ρίχνουμε το μαρουβά και μετά ρίχνουμε και το ξύδι. Μόπα, γίνεται χαμός τώρα.
Όπου αρχίζει και μυρίζει ωραία. Αρχίζει και μυρίζει, φίλε μου, αλλά μόνο που εδώ οι κουζίνες είναι μοντέρνες. Εσείς έχετε μάθει. Και χρειάζεται να έχουμε με υγραέρια, με γκάζια και τέτοια. Ναι. Ξεκίνησε, εντάξει. Μέσα σε 2-3 λεπτά είναι έτοιμη. Ωραία. Και τώρα τελευταία βγάζουν, είναι και πολλή παραγωγή και σε τρίκαλα που έχω πλούσει. Ναι. Σε λιγκάρια. Κάνατε μόδα, δημιουργήσατε μόδα εσείς εδώ πέρα. Όχι, δημιουργήσαμε. Ήταν νομίζω προγράμματα. Επιδοτούμενα προγράμματα. Περιμένουμε λίγο μέχρι να γίνει. Να δέσει η σάλτσα μας. Η χουχλή μας είναι έτοιμη. Αυτό ήταν. Η μεγαλύτερη διαδικασία είναι στην προετοιμασία. Συγγνώμη, τόσο γρήγορα έγινε. Είμαστε και γρήγοροι. Πλάκα μου κάνετε. Είναι έτοιμο το πιάτο. Είναι έτοιμο να το φάμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πυρουνάκι. Χοχλή, έχω εγώ εδώ πέρα. Κοιτάξτε πόσο ωραίο πιάτο πραγματικά, κυρίες και κύριοι. Χοχλή μπουρμπουριστή. Αφού έχουμε βράσει τους χοχλιούς από πριν, σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και ρίχνουμε λίγο αλεύρι και τοποθετούμε τους χοχλιούς προς τα κάτω και αφού τα τηγανίζουμε προσθέτουμε το δανδρολίβανο, το αλάτι και στο τέλος σβήνουμε με κρασί με αρούβα και ξυδάκι και τους αφήνουμε να μείνουν με το λαδάκι. Η χοχλή μπουρμπουριστή είναι έτοιμη. Καλή σας όρεξη! Να δοκιμάσουμε για πείτε μου. Να βοηθήσω. Ναι. Έλα, φίλε μου. Και δεν έχεις ξαναφάει. Ότι τα μετάζεις και σωστό. Εντάξει. Σε έχω λατρέψει. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και επιστρέφουμε. Έχουμε κάνει σήμερα, έχουμε γράψει εδώ. Κάρτα. Για τους χοχλούς μπουρμπουριστούς θα χρειαστείτε τα εξής υλικά. Χοχλή, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, αλεύρι, κρασί μαρούβα, χοντρό αλάτι και δεντρολίβανο. Εντάξει, δεν έχω πραγματικά λόγια σήμερα με αυτές τις πολύ ωραίες συνταγές που μας παρουσίασε η κυρία Γιούλα από το Τσικάλι στα Τρίκαλα. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Εκτός αυτού, πέρα από το γεγονός ότι ήταν πολύ ωραία όλα αυτά τα οποία μας δείξατε, είσαστε τόσο γλυκύτατοι και τόσο επικοινωνιακοί και τόσο ωραία. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Περάσατε ωραία σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Γέλασα. Θα μας ξανάρθετε. Θα σας ξανάρθω. Ωραία. Αρκεί να με καλέσετε. Σας κλείνω από τώρα. Μάθαμε και τον δρόμο, άλλωστε. Για να δείτε το πλατό. Λοιπόν, σας κλείνω από τώρα να έρθετε σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Να είσαι καλά, αγόρι. Σας ευχαριστώ να πολύ. Και εσύ καλές δουλειές. Και πάντα καλές δουλειές στο Τσικάλι, γιατί έχει κάνει ένα πολύ ωραίο. Και πάντα όλοι μας να προσφέρουμε γεύσεις, νεράκι και όλα γίνονται. Και υγεία. Και θετική ενέργεια. Έτσι. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διαφημίσεις. Θέλω να σας πω όμως ότι αμέσως μετά το break θα επιστρέψουμε για να υποδεχτούμε ακόμη έναν πολύ ταλαντούχο και γνώριμο σεφ σε όλους εσάς. Είναι ένα νέο παιδί το οποίο μας έχει εκπλήξει ευχάριστα τα 2 χρόνια που μαγειρεύει εδώ στην εκπομπή και φυσικά αναφέρομαι στον σεφ Λευτέρη Σουλιώτη, ο οποίος είναι πανέτοιμος να εισβάλλει στο πλατό μας. Έρχεται από το ξενοδοχειακό συγκρότημα Αετών Μέλαθρων στα Τρίκαλα. Περισσότερο σεφ στην κουζίνα, περισσότερες μυρωδιές, χρώματα και αρώματα. Σε 3 λεπτά από τώρα, μείνετε συντονισμένοι. Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντων. Καλώς ήρθατε στο σαλόνι γάμου, βάπτισης και διακόσμησης Glamour στα Τρίκαλα. Σε αυτόν τον πανέμορφο χώρο, εσείς και εμείς θα κάνουμε την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας πραγματικότητα. Ελάτε να γνωριστούμε. Στο Glamour θα δείτε το μεγαλύτερο τμήμα με μπομπονιέρες γάμου και προσκλητήρια. Σχέδια λιτά, πρωτότυπα, με ιδιαίτερη φινέτσα και λεπτομέρεια στο σχεδιασμό τους. Πάνω από 200 σχέδια σε μπομπονιέρες και άλλα τόσα σε προσκλητήρια σας περιμένουν στο χώρο μας με τιμές για όλα τα βαλάντια που καλύπτουν ακόμη και τον πιο απαιτητικό μας πελάτη. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Γι' αυτό φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε τα πιο όμορφα σχέδια σε στέφανα, λαμπάδες γάμου, φωτιστικά, καράφες, ποτήρια και δίσκους.
Στο Glamour θα βρείτε ολοκληρωμένα πακέτα με είδη κουμπάρου στις καλύτερες τιμές. Η διακόσμηση του γάμου σας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για να δώσετε μία πιναλιά στην όλη εκδήλωση. Στο οργανωμένο showroom διακόσμησης θα δείτε πάρα πολλά σχέδια σε στολισμούς εκκλησιών και δεξιώσεων και για πρώτη φορά στη Θεσσαλία το σχέδιο που θα επιλέξετε θα το δείτε πρώτα στημένο μέσα στις εγκαταστάσεις του Glamour σε πραγματικές διαστάσεις. Για πάρτε μια γεύση. Στον πρώτο όροφο του Glamour θα δείτε το μεγαλύτερο βαπτιστικό τμήμα. Πάνω από 500 σχέδια σε μπομπονιέρες βάπτισης και προσκλητήρια με τιμές για όλα τα βαλάντια. Ένα από αυτά τα σχέδια σίγουρα θα γίνει δικό σας. Για εσάς που ετοιμάζεστε να γίνετε νονή, η νέα συλλογή του Glamour στα βαπτιστικά ρούχα θα σας καταπλήξει. Ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης με κουτιά, τσάντες, λαμπάδες, λαδόπανα, μαρτυρικά, παπουτσάκια, λαδοσέτ. Όλα θα τα βρείτε εδώ, στο χρώμα και στο θέμα της αρεσκίας σας. Και φτάσαμε στη διακόσμηση της βάπτισης. Για πρώτη φορά στην πόλη, εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη συλλογή με θεματικούς στολισμούς. Πανέμορφα σχέδια, υπέροχες κατασκευές που σίγουρα θα κάνουν τη βάπτιση του παιδιού σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας. Αυτό είναι το Glamour, ένας χώρος που κέρδισε τις εντυπώσεις και την εμπιστοσύνη όλων των πελατών εδώ και 8 χρόνια. Ελπίζουμε και την δική σας. Θα μας βρείτε Όδωνας 18 στην πλατεία του παλιού κτέλ Τρικάλων. Με εμπειρία 40 ετών, σεβασμό στον καταναλωτή και προσήλωση στην ποιότητα, συνεχίζουμε την παρασκευή του παραδοσιακού χωριάτικου λουκάνικου. Λουκάνικα Ζαφυριάδης. Μοναδική γεύση που δεν αντιγράφεται. Αναξαγόρα 9, περιοχή Αγία Μονή, Τρίκαλα. Φρέσκα ψάρια Βόλου, Οξυφίας, πόλη ηλιανική χοντρική στις καλύτερες τιμές και για διάφορες εκδηλώσεις. Πρώτο κατάστημα 28 Οκτωβρίου 53 και δεύτερο κατάστημα Ασκληπιού 54 στα Τρίκαλα. Παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα Γραβάνης. Πρώτο κατάστημα Υψηλάντου 74. Δεύτερο κατάστημα Μανολάκη 1 Λάρισα. Επαγγελματίες κομμωτές σας προτείνουν, εσείς τους εμπιστεύεστε, το αποτέλεσμα κάτι παραπάνω από ιδανικό. Κομμωτήριο Παυλίνα Στέφανος. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, χωρίς ραντεβού. Υποκράτους 8. Τρίκαλα. Από γενιά σε γενιά μεταφέρουμε το μεράκι για το ζύμωμα και ψήσιμο του ψωμιού. Υγιεινό, θρεπτικό, απολαυστικό. Θέλει τέχνη και έμπνευση. Ζυμώνεται σε άπειρους συνδυασμούς. Αρτοβιομηχανία Χατζής. Δημιουργούμε καθημερινά προϊόντα άρτου για το τραπέζι σας. Ξέρει από καλό κριτικό φαγητό. Συνδυάζει το μεράκι του παλιού και το χαμόγελο του νέου. Είναι το τσικάλι που σου φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Το τσικάλι τώρα σε νέο χώρο από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Στην Υψηλάντου και Χατζιπέτρου στα Μανάβικα. Μωρό μου, ντύσου, στολή σου, θα σε βγάλω ραντεβού απόψε. Θα σε πάω στα καλύτερα. Θα σε πάω σούπερ μάρκετ Βλαχοδήμο. Και πού σε, κερνάω εγώ. Με τόσο χαμηλές τιμές, θα ψωνίσουμε ό,τι θες. Σούπερ μάρκετ Βλαχοδήμος. Ψωνίζουμε ελληνικά, ψωνίζουμε οικονομικά. Αμέτρητες προσφορές κάθε μέρα. Σούπερ μάρκετ Βλαχοδήμος. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο Σεφ στην Κουζίνα για να σας παρουσιάσουμε την επόμενη συνταγή παρέα με τον Λευτέρη Σουλιώτη. Γεια σου βρε Λευτέρη, καλώς ήρθες. Καλώς σας. Είσαι καλά? Μια χαρά όλα καλά. Ωραία, Σάββατο απόγευμα, παρεούλα με τον Λευτέρη. Θα φτιάξουμε, όπως μπορείτε να δείτε εδώ και από τα υλικά. Και τι δεν θα κάνουμε τώρα, εδώ πέρα έχει ψάρια, καρότα, πιπεριές,
Σάλτσες, και τι είναι, πατάτα. Πατάτα, φινόκιο, φινόκιο, κολοκύθια, έχουμε λοιπόν, πολύ κρασί. Θα κάνουμε, όπως καταλαβαίνετε, μία ψαρόσουπα, μπουγιαμπέσα μασαλίας. Λοιπόν, τι λες τώρα. Η μπουγιαμπέσα μασαλίας είναι η γαλλική έκδοση, θα λέγαμε, από την κακαβιά την ελληνική. Α, είναι λίγο πιο ενισχυμένη. Ωραία. Αυτό. Θα είναι πιο πλούσια δηλαδή. Θα είναι πιο πλούσια, πιο γευστική, ναι. Ακόμη. Και να πούμε για την ιστορία ότι η κακαβιά είναι εφεύρεση των ψαράδων. Mm-hmm. Δηλαδή όταν δεν είχαν τι να φάνε πάνω στα καΐκια και είχαν μέρες μέσα στη θάλασσα. Ό,τι βρίσκανε, να φάνε, ναι, βάζανε διάφορα είδη ψαριών, ό,τι λαχανικά βρίσκανε και έτσι βγήκε η κακαβιά. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας δώσω και τον διαγωνισμό που έχουμε σήμερα εδώ στο ΣΕΦ στην κουζίνα και επειδή πήραμε μια πάρα πολύ καλή και ισχυρή δόση από κριτική κουζίνα, σήμερα λοιπόν σας δίνουμε ένα δείπνο για 4 άτομα στην κριτική ταβέρνα το Τσικάλι στα Τρίκαλα, όπου εκεί έχει τα πιο νόστιμα φαγητά, κυρίες και κύριοι, και δηλώνετε συμμετοχή με SMS, γράφετε στο κινητό σας ΣΕΦ, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας στην περιοχή από την οποία μας παρακολουθείτε και το κάνετε αποστολή στο 54-121. Καλή επιτυχία σας εύχομαι, πολύ ωραίο το δώρο μας σήμερα, έτσι να απολαύσετε κριτικές γεύσεις παρέα με τα αγαπημένα σας άτομα. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε τα υλικά. Βεβαίως, ναι. Έτσι, πριν όμως δώσουμε τα υλικά, να σας πω ότι μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα της εκπομπής στο www.sefstinkuzina.gr, όπου θα τα δείτε και εκεί αναλυτικά όλα μας τα υλικά από την σημερινή συνταγή, αλλά και ό,τι έχουμε μαγειρέψει μέχρι σήμερα εδώ και 2 χρόνια. Και έχουμε και λέμε για την ψαρόσουπα μπουγιαμπέσα μασαλίας. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια πεσκανδρίτσα, 250 με 300 γραμμάρια ροφό, 300 γραμμάρια πέρκα, ένα κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο, το άσπρο μέρος από το πράσο, μία σκελίδα σκόρδο, φινόκιο ψιλοκομμένο, μία πράσινη πιπεριά, 2 πατάτες φρέσκες κομμένες σε κύβους, 1 καρότο κομμένο, 1 κολοκύθι κομμένο σε κύβους, 1 ποτήρι λευκό κρασί, σαφράν, 200 ml ντομάτα κονκρασέ και 1 ποτήρι λευκό κρασί. Τώρα, για τον ζωμό ψαριού, θα χρειαστούμε 1 κρεμμύδι ξερό χοντροκομμένο, 1 καρότο χοντροκομμένο, 2 με 3 φύλλα δάφνης, κόκκι πιπεριού και τα κόκκαλα από τα ψάρια. Έτσι, παίζουν σημαντικό ρόλο τα κόκκαλα από τα ψάρια. Εννοείται, είναι όλη γεύση. Για να πάρει γεύση ο ζωμός. Ξεκινάμε, Λευτέρη. Ναι, επίσης μπορούμε να πούμε πριν ξεκινήσουμε ότι μπορούμε να βάλουμε ό,τι είδος από πετρόψαρα θέλουμε. Mm-hmm. Λίχνο, μουγκρί, σκορπίνα. Παρεμφερή. Παρεμφερή ψάρια, έτσι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν κάνουμε τη σούπα, δείξουμε λίγο το ζωμό. Πώς γίνεται. Θα ρίξουμε ελαιόλαδο. Και οι ψαρόσουπες γενικότερα, με ό,τι ψάρια να τις κάνεις, στην η Ελληνίδα μαγείρισα έχει τον τρόπο να την κάνει τέλεια, πραγματικά. Έτσι. Τα ψαροκόκαλα. Θέλουν πολύ καλό σουτάρισμα. Μου ρίξει λίγο ελαιόλαδο ακόμα. Θα ρίξουμε τους κόκκους του πιπέρι με τη δάφνη. Το καρότο και το κρεμμύδι. Πολλά λαχανικά πάντως βλέπω ότι έχει η συγκεκριμένη συνταγή. Πολλά λαχανικά, ναι, και πολλά αρώματα. Όταν βγάζουμε ζωμούς από ψάρι ή από κρέας, από μοσχάρι ή από οτιδήποτε, κοιτάμε ο ζωμός μας να είναι ουδέτερος, να μην έχει ούτε αλάτι μέσα, να μην έχει αλάτι. Γιατί όταν μαγειρεύουμε θα ρίξουμε έτσι κι αλλιώς αλάτι μέσα. Ούτως ώστε το κάνουμε εκείνη την ώρα, πόσο αλάτι θέλουμε να ρίξουμε. Δευτέρη, ένα καλό μυστικό για να έχουμε μια επιτυχημένη ψαρόσουπα πολύ πολύ νόστιμη. Πολλά είδη από ψάρια. Συνδυασμός, έτσι. Συνδυασμός πολλών ειδών από ψάρια και τα οποία να είναι πετρόψαρα, να έχουν λευκή και σαρκώδη σάρκα. Mm-hmm. Ωραία. Θα σβήσουμε με λευκό κρασί.
κοιμήσουμε, πάρει μια βράση να σωθεί λίγο το αλκοόλ, να ξεθυμάνε. Τώρα εδώ πέρα δείξαμε πώς κάναμε τον ζωμό, έτσι. Θα δείξουμε μέσα πώς κάνουμε τον ζωμό. Έχουμε ήδη έτοιμο ζωμό για την ψαρόσουπά μας. Ωραία. Την αποκοκόβουμε ή όχι? Όχι, όχι. Όχι, έτσι. Αφήσουμε να πάρει μια βράση. Το μεταξύ να βάλουμε ελαιόλαδο και στην άλλη κατσαρόλα. Μπαίνετε, κυρίες και κύριοι, και στο www.chefstinkuzina.gr, όπου εκεί θα δείτε πολλά μυστικά για την μαγειρική και για τις συνταγές γενικότερα. Θα δείτε όλα μας τα υλικά από όλες μας τις συνταγές και τον τρόπο που παρασκευάζονται και πολλά backstage, παρακαλώ. Και επειδή όλοι σας λίγο πολύ έχετε και σελίδα στο Facebook, μπορείτε να γίνετε φίλοι και με τη δική μας σελίδα. Chef στην κουζίνα θα μας βρείτε, όπου εκεί θα δείτε, θα ενημερωνόμαστε πολύ συχνά για το τι ακριβώς γίνεται σε κάθε επεισόδιο εδώ στο Chef στην κουζίνα, όπως επίσης και από το site μας στο ίντερνετ. Ρύζι μπορούμε να προσθέσουμε στην ψαρόσουπα τη συγκεκριμένη, πιστεύεις? Κοίτα, η κλασική μπουγιαμπέσα και η κλασική κακαβιά δεν έχουν ρύζι. Όχι, έτσι. Αλλά μπορούμε να βάλουμε. Mm-hmm. Αν θέλουμε μπορούμε, αλλά η κλασική συνταγή όχι, δεν έχει. Μου φέρεις λίγο νερό να συμπληρώσουμε εδώ για να βράσει. Ρίξε. Ρίξε κι άλλο. Ρίξε. Okay. Λοιπόν, για το ζωμό ψαριού, με το που πάρει βράση, ξαφρίζουμε. Από την ώρα που έχουμε ξαφρίσει το ζωμό, θέλουμε ακριβώς 25 λεπτά. Το αφήνουμε έτσι. Το αφήνουμε να βράζει 25 λεπτά και μετά το αποσύρουμε από τη φωτιά και το σουρώνουμε. Ωραία. Και έχουμε το ζωμό ψαριού. Έχει μια αλφα διαδικασία ψαρόσουπα πάντως για να γίνει, έτσι. Για να βγάλει σωστή ψαρόσουπα, ναι. Χρειάζεται. Λοιπόν, τώρα θα αρχίσουμε με τα λαχανικά μας. Είπαμε αυτά που είναι πιο σκληρή σάρκα τους. Θα ξεκινήσουμε με τις πατάτες. Θα μυρίσει τα καρότα μετά. Α, τώρα το θέλεις. Η αγαπημένη μου σούπα είναι αυτή που σου έδινε. Αλήθεια. Ναι. Να σε ρωτήσω, κάτι στο σπίτι μαγειρεύεις γενικά, αλλά ξέρεις, δηλαδή όταν είστε με την οικογένεια. Κάνα καφέ και αυτόν σκέτο. Μόνο σε περιπτώσεις που θα μαζευτούμε παρέα, τέτοια πράγματα, ναι. Αλλά τώρα να κάτσω σπίτι να μαγειρεύσω κάθε μέρα. Γιατί δουλεύεις λίγο δύσκολα. Πολλές ώρες, μπράβο. Ναι. Α, το φινόκι θα μου ρίξει τώρα. Το μυστικό στη σούπα τώρα με τα λαχανικά είναι ότι αφήνουμε τα λαχανικά να σοταριστούν και να γλαστάρουν πολύ καλά. Ναι. Και τις πιπεριές μας. Μου ρίξει λίγο ελαιόλαδο ακόμα. Έχουμε και το κρεμμύδι εδώ. Θα ρίξουμε και το κρεμμύδι με το σκόρδο. Το σαφράν το ρίχνουμε τελευταίο. Το σαφράν το ρίξουμε στο τέλος. Μετά, έτσι. Ναι. Εδώ να δείξουμε ότι είναι και έτοιμος ο ζωμός ψαριού, ναι, ναι. Που κάναμε πριν. Αλλά δεν ξέφανε. Ωραία. Και δεν είναι καθόλου δύσκολο να το κάνουμε. Δείξαμε και τη διαδικασία. Είπαμε τα αφήνουμε να γλασάρουν πολύ καλά. Και η ψαροσούπα είναι ένα καθαρά χειμωνιάτικο φαγητό, το οποίο το απολαμβάνεις περισσότερο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και την αγαπάνε μικρή και μεγάλη. Αρκεί βέβαια να έχουμε μάθει στα παιδιά μας να τρώνε συχνά ψάρι, έτσι. Είναι ό,τι πιο υγιεινό μπορούμε να καταναλώσουμε, να φάμε. Κάνα δύο λεπτάκια ακόμα να γλασάρουμε καλά. Mm-hmm.
Ωραίο γίνεται, ε. Και αρχίζουν και βγαίνουν και αρώματα και όλα από την κατσαρόλα. Είναι θάνατος. Ο Λευτέρης, παιδιά, σφαγματικά. Μ' αρέσει για ποιο λόγο. Δεν έχει καταλάβει την αίσθηση της τηλεόρασης. Νομίζω ότι μιλάει με τους φίλους. Είναι θάνατος, λέει. Ξέρεις, να μην έφτασα κι εγώ πως μιλάω στους φίλους καλύτερα. Ας κρατήσει κάποιος τα προσχήματα. Έτσι. Γιατί εγώ ξεχνιέμαι, δεν μπορώ. Δεν πειράζει. Να χαρά είναι. Ωραία. Τα λαχανικά μας έχουν γλασάρει, αρκετά καλά. Θα σβήσουμε με λευκό κρασί. Θα αφήσουμε να πάρει μια βράση για να εξατμιστεί το αλκοόλ. Mm-hmm. Μέσα σε μια σαρόσκοπο μπορούμε να βάλουμε και όστερα κουίδια. Μπορούμε να βάλουμε γαρίδες, μπορούμε να βάλουμε μύρια. Τι είναι επόμενη τη παράδειγμα. Ναι. Τι λες. Και θα γίνει και πολύ πιο νόστιμο πάλι. Αυτό τον ειδώνει σούπες, όσο περισσότερα είδη βάλεις μέσα, όσο περισσότερη ποικιλία, τόσο πιο νόστιμες γίνονται. Έτσι, δεν το συζητάω. Το φινόκιο για ποιο λόγο τώρα το έβαλες. Το φινόκιο έχει την εξής ιδιότητα. Είναι λαχανικό κι αυτό και φέρνει σε άρωμα του ούζου. Που ταιριάζει πάρα πολύ με το ψάρι. Φέρνει σε ούζο, δηλαδή αν σου κόψω και, και το μυρίσεις, μυρίζει ούζο. Ωραία. Και δίνει μια πολύ ωραία γεύση. Τώρα θα ρίξουμε το ζωμό ψαριού. Μου βάλεις και λίγο νερό εδώ, ναι. Να ρίξουμε λίγο ακόμα. Ωραία. Ωραία. Όπα, καλά είμαστε. Λοιπόν, αλάτι, πιπέρι, σαφράν. Δείξε μπόλικο πιπεράκι, ταιριάζει τώρα, έχει και κρύο. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον κύριο Κατσίφα που μας έχει φέρει φέτος τα πιο ωραία μπαχαρικά, Ελευθέρη. Βεβαίως, πολύ, πολύ μεγάλη ποικιλία. Όλοι οι σεφ που έχουν έρθει εδώ φέτος. Πολύ μεγάλη ποικιλία και δεν μας έλειψε τίποτα. Και το σαφράν ταιριάζει πάρα πολύ με τα ψάρια. Ο λεγόμενος κρόκος κουζάνης. Έτσι. Που είναι και ο καλύτερος στον κόσμο, εντωμεταξύ. Ναι, γι' αυτό και κοστίζει κιόλας λίγο παραπάνω, αλλά αξίζει όμως. Με αυτό το μπουκαλάκι, τώρα σκέφτεται, ξέρεις πόσο καιρό μπορείς να βγάλεις και πόσες συνταγές μπορείς να κάνεις. Πάρα πολύ. Ε? Είναι δυνατό. Λοιπόν, θα αφήσουμε να βράσει κανένα 20 λεπτό, να μαλακώσουν τα λαχανικά μας. Και μετά θα βάλουμε προσεκτικά τα φιλέτα από τα ψάρια όπως είναι ολόκληρα, mm-hmm. να βράσουν και αυτά περίπου στα 10 λεπτά. Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εγώ σας υπενθυμίζω τον διαγωνισμό που έχουμε σήμερα εδώ στο Chef στην Κουζίνα και δεν είναι άλλος από ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα για 4 άτομα στην παραδοσιακή κριτική ταβέρνα το Τσικάλι στα Τρίκαλα. Βλέπετε και πλάνα από τον συγκεκριμένο χώρο εκεί όπου θα σας στείλουμε να περάσετε μια τέλεια βραδιά με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Και δηλώνετε συμμετοχή με SMS, γράφετε στο κινητό σας, chef, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και το κάνετε αποστολή στο 54-121. Καλή επιτυχία! Και πάμε να δούμε τη σούπα μας, η οποία είναι πανέτοιμη, παρακαλώ. Η σουπίτσα μας είναι έτοιμη, θα βάλουμε τώρα προσεκτικά τα ψάρια. Α, τα ρίχνουμε έτσι χύμα, ε! Ναι, προσεκτικά. Θα τα αφήσουμε και αυτά να βράσουν περίπου 10 λεπτά. Και μετά είμαστε έτοιμοι. Και μετά θα τα κόψουμε. Μετά θα τα βγάλουμε και θα τα κόψουμε μέσα. Ωραία.
10 λεπτάκια ακόμα και είμαστε κουμπλά. Ωραία, σούπερ. Δευτέρα, δεν ξέρω για σένα, αλλά εμένα πάντως μου έρχονται καταπληκτικές μυρωδιές. Είμαστε έτοιμοι, Κωνσταντίνα, είμαστε έτοιμοι. Ορίστε. Είμαστε έτοιμοι. Πω. Λοιπόν, τώρα θα βγάλουμε τα φιλέτα από τα ψάρια προσεκτικά. Για να σερβίρουμε κιόλας τώρα. Βέβαια, εσύ στο ψάρι έχεις μαεστρία, έτσι, έχεις ταλέντο μεγάλο. Είναι τα αγαπημένα μου τα ψάρια. Και είναι και πολύ νόστιμα. Και από ό,τι βλέπω εδώ τώρα μέσα στην κατσαρόλα γίνεται πραγματικά ένα πάρτι στην κύριο Αλεξία, κυρίες και κύριοι. Κάνουμε πολύ ωραία ψαρόσουπα, παρέα με τον Λευτέρη Σουλιώτη από το ξενοδοχειακό συγκρότημα Αετών Μέλαθρον στα Τρίκαλα. Ψαρόσουπα μπουγιαμπέσα Μασαλίας, έτσι λέγεται. Και ειλικρινά πρέπει να μπείτε στην διαδικασία να το κάνετε κι εσείς κάποια στιγμή στο σπίτι σας, στο συγκεκριμένο φαγητό. Για να σκεφτώ λίγο. Λοιπόν, θα προσθέσουμε και λίγο λεμόνι. Πρόσθεσε εσύ ό,τι θες. Ψαρόσουπα χωρίς λεμόνι τώρα. Το ψάρι πάντως είναι τέλειο. Δοκιμάσω κι εγώ. Κωνσταντίνε, είμαστε κουμπλέ. Έτοιμο. Λοιπόν, ας σερβίρουμε τώρα. Ναι. Τι πιο ωραίο, τώρα που έχει και λίγο κρύο ακόμη, να απολαμβάνεις μία καυτή ψαρόσουπα το μεσημέρι, ε. Το καλύτερο. Ξέρεις μετά τι υπνορύχνεις. Ξέρεις τι υπνορύχνεις, πραγματικά. Βάλε από όλα τα ψάρια, έτσι. Έτσι, ναι. Και υγιεινό πάνω απ' όλα. Ξέρεις, το ψάρι λένε ότι βοηθάει στο να έχουμε καλή όραση. Ορίστε η ψαρόσουπα μας, πανέτοιμη. Ψαρόσουπα μπουγιαμπέσα Μασαλίας. Σε ένα σκεύος βάζουμε λάδι να κάψει και ρίχνουμε το κρεμμύδι, το καρότο, τους κόκκους πιπέρι και τα φύλλα δάφνης και ανακατεύουμε καλά. Ρίχνουμε τα κόκαλα από τα ψάρια, τα σοτάρουμε καλά και σβήνουμε με το λευκό κρασί. Προσθέτουμε περίπου 1 λίτρο νερό και αφήνουμε να πάρει μία βράση. Ξαφρίζουμε το ζωμό και τον αφήνουμε να βράσει για 20 περίπου λεπτά. Για την εκτέλεση της σούπας, σε μία κατσαρόλα βάζουμε λάδι να κάψει και ρίχνουμε τα καρότα, τις πατάτες, το φινόκιο, την πιπεριά και το κολοκύθι και τα σοτάρουμε καλά όλα μαζί. Ρίχνουμε και τα υπόλοιπα λαχανικά και ανακατεύουμε. Στην συνέχεια, σβήνουμε με το λευκό κρασί. Προσθέτουμε τον ζωμό ψαριού και αφήνουμε να πάρει μία βράση. Μόλις πάρει βράση, τοποθετούμε τα ψάρια προσεκτικά, ένα-ένα. Αφήνουμε την σούπα να βράσει για 20 περίπου επιπλέον λεπτά. Για να πάμε και στην τραπεζάρια μας, κυρίες και κύριοι. Βλέπω πήρες θέση εσύ, ε. Κανονικά. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε και το φαγητό που έχουμε κάνει. Για δοκίμασε να πες. Για δοκίμασε. Καλά, βλέπουμε, τα έχουμε εδώ πέρα πάντα στην πένα, είναι έτσι. Κομπλέ, τραπεζαρίες, κουζίνες, τα πάντα είναι έτοιμα. Πω, πω. Ξέρεις, φροντίζω πάντα το Σάββατο να μην έρχομαι φαγωμένοι στο στούντιο πολύ. Και καλά κάνεις. Είμαστε απόγευμα. Θα ξετρελαθείτε. Ετοιμαστείτε. Ετοιμάστε κουτάλια. Και το λεμονάκι που έριξες τώρα στο τέλος. Ταιριάζει. Τι κάνει τώρα εδώ πέρα. Μου αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός με το ψάρι και με όλα αυτά τα υλικά που έβρες μέσα έχει γίνει μια τόσο πολύ ωραία συνδυαστική αρμονία γεύσεων, η οποία πραγματικά εξητάρει τον ουρανίσκο, κυρίες και κύριοι.
κάτι άλλο. Σε κρατήρα για ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα. Έτσι. Έτσι, μπράβο, ναι. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και επιστρέφουμε. Για την ψαρόσουπα μπουγιαμπέσα μασαλίας θα χρειαστείτε τα εξής υλικά: 500 γραμμάρια πεσκανδρίτσα, 250 έως 300 γραμμάρια ροφός, 300 γραμμάρια πέρκα, ένα κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο, το άσπρο μέρος από ένα πράσο, μία σκελίδα σκόρδο, φινόκιο ψιλοκομμένο, μία πράσινη πιπεριά, δύο πατάτες φρέσκες κομμένες σε κύβους, ένα καρότο κομμένο, ένα κολοκύθι κομμένο σε κύβους, ένα ποτήρι λευκό κρασί, σαφράν, 200 ml ντομάτα κονκασέ, ένα ποτήρι λευκό κρασί. Για το ζωμό ψαριού θα χρειαστείτε τα εξής υλικά: ένα κρεμμύδι ξερό χοντροκομμένο, ένα καρότο χοντροκομμένο, 2 έως 3 φύλλα δάφνης, κόκκι πιπέρι, κόκαλα από ψάρια. Εντάξει, ό,τι και να σας πω τώρα για αυτή εδώ την ψαρόσουπα, πραγματικά, πω, είναι το κάτι άλλο. Να την κάνετε στο σπίτι σας, πιστέψτε με, θα είναι ένα τέλειο μεσημεριανό. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ακόμη ένα σεφ στην κουζίνα έφτασε στο τέλος του και εύχομαι πραγματικά να περάσετε πολύ ωραία αυτό το απόγευμα Σαββάτου με την εκπομπή εδώ στην TRT. Δίνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα, όμως μην ξεχνάτε την εκπομπή την βλέπετε σε επανάληψη σε λίγες ώρες από τώρα, κάθε Σάββατο βράδυ στις 11.30 αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων των 11. Να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατόβραδο, να έχετε μια υπέροχη Κυριακή και σε μία εβδομάδα ακριβώς από τώρα, το επόμενο Σάββατο στις 6.30 θα είμαστε ξανά μαζί σας με ολοκένουργιες και πολύ ωραίες συνταγές. Γεια χαρά! Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντων. Με εμπειρία 40 ετών, σεβασμό στον καταναλωτή και προσήλωση στην ποιότητα, συνεχίζουμε την παρασκευή του παραδοσιακού χωριάτικου λουκάνικου. Λουκάνικα Ζαφυριάδης. Μοναδική γεύση που δεν αντιγράφεται. Αναξαγόρα 9, περιοχή Αγία Μονή, Τρίκαλα. Φρέσκα ψάρια Βόλου, Οξυφίας, πόλη ηλιανική χοντρική στις καλύτερες τιμές και για διάφορες εκδηλώσεις. Πρώτο κατάστημα 28 Οκτωβρίου 53 και δεύτερο κατάστημα Ασκληπιού 54 στα Τρίκαλα. Παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα Γραβάνης. Πρώτο κατάστημα Υψηλάντου 74. Δεύτερο κατάστημα Μανολάκι 1 Λάρισα. Επαγγελματίες κομμωτές σας προτείνουν, εσείς τους εμπιστεύεστε, το αποτέλεσμα κάτι παραπάνω από ιδανικό. Κομμωτήριο Παυλίνα Στέφανος. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, χωρίς ραντεβού. Υποκράτους 8. Τρίκαλα. Από γενιά σε γενιά μεταφέρουμε το μεράκι για το ζύμωμα και ψήσιμο του ψωμιού. Υγιεινό, θρεπτικό, απολαυστικό. Θέλει τέχνη και έμπνευση. Ζυμώνεται σε άπειρους συνδυασμούς. Αρτοβιομηχανία Χατζής. Δημιουργούμε καθημερινά προϊόντα άρτου για το τραπέζι σας. Μωρό μου, ντύσου, στολίσου, θα σε βγάλω ραντεβού απόψε. Θα σε πάω στα καλύτερα. Θα σε πάω σούπερ μάρκετ Βλαχοδήμο. Και πού σε, κερνάω εγώ. Με τόσο χαμηλές τιμές, θα ψωνίσουμε ό,τι θες. Σούπερ μάρκετ Βλαχοδήμος. Ψωνίζουμε ελληνικά, ψωνίζουμε οικονομικά. Αμέτρητες προσφορές κάθε μέρα. Σούπερ μάρκετ Βλαχοδήμος.